Okay, Ipsili. Hello, welcome, welcome. Hello, sir. Hello, how are you? Welcome. Thank you. Glad you have a good time here. Thank you. Enjoy. Για αυτά αποτελέσματα για τα νησιά από την πολιτική προσέγγισης με την Τουρκία έκανε λόγο ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του την Παρασκευή στην Λέσβο. Μάλιστα υποδέχτηκε ο ίδιος στο λιμάνι Τούρκους πολίτες που έφταναν στο νησί εκείνη την ώρα. Επί της υποδοχής είμαστε. Enjoy your stay, Καρτάς. Σε πρώτη φάση η Visa Express διάρκειας 7 ημερών είναι διαθέσιμη για ταξίδια προς Λέσβο, Κο, Ρόδο, Σάμο και Χίο. Ως το τέλος Απριλίου θα ενταχθούν στην πρωτοβουλία ακόμα 5 νησιά, η Λίμνος, η Λέρος, η Κάλυμνος, το Καστελόριζο και η Σίμη. Μετά την υλοποίηση της Visa Express, οι αφήξεις Τούρκων πολιτών στην Λέσβο από το τέλος Μαρτίου ως την περασμένη Τετάρτη ήταν αυξημένες κατά 868% σε σύγκριση με το 2023, ενισχύοντας την τοπική οικονομία πριν το απόγειο της τουριστικής περίοδου και συμβάλλοντας την σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των δύο λαών. 6.000 επισκέπτες στη Λέσβο από την Τουρκία, που σημαίνει 3 εκατομμύρια. Είχαμε μια ψωή συνεργασία με τον κύριο Κερίδη και τα λέω εγώ αυτά. Ευτυχώς και πρέπει να τα λες για την αλήθεια. Και ευχαριστούμε. Το πρόγραμμα το οποίο λειτουργεί και λειτουργεί πολύ αποτελεσματικά είναι το πρόγραμμα διευκόλυνσης βίζας, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε Τούρκους επισκέπτες οι οποίοι δεν διαθέτουν βίζα ουσιαστικά να την αποκτήσουν εντός λίγων λεπτών. Είναι το μόνο, θέλω να το τονίσω αυτό, από το οποίο φαίνεται σήμερα τόσο εύκολο και αυτονόητο. Χρειάστηκε πάρα πολύ δουλειά για να υλοποιηθεί και μεγάλη προσπάθεια από τον Υπουργό, καθώς είναι το μόνο τέτοιο πρόγραμμα διευκόλυνσης βίζας, το οποίο σήμερα τρέχει σε όλη τη ζώνη του Σέγγεν. Και προφανώς δεν θα ήταν εφικτό να δρομολογήσουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα, εάν η χώρα μας δεν είχε ανακτήσει την αξιοπιστία την οποία είχε απολέσει τα τελευταία χρόνια, έτσι ώστε και οι ευρωπαϊκές αρχές να γνωρίζουν ότι έχουν να κάνουν με μια σοβαρή χώρα, η οποία μπορεί, έστω και με μεγάλη ταχύτητα, να επεξεργάζεται αιτήσεις βίζα για είσοδο εντός της ζώνης του Σέγγεν με ταχύτητα και απόλυτη ασφάλεια. Το πρόγραμμα αυτό είναι και η έμπρακτη επιβεβαίωση ότι η προσέγγιση Ελλάδος και Τουρκίας έχει αυτά πραγματικά αποτελέσματα, πρώτα και πάνω απ' όλα για τους νησιώτες μας, οι οποίοι είναι και οι πρώτοι, οι οποίοι θέλουν να ζούμε σε συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας με το γείτονά μας και να έχουμε προφανώς και τα οικονομικά ωφέλη από αυτήν την τακτική επικοινωνία η οποία δρομολογείται τις τελευταίες εβδομάδες και θα ενισχυθεί από εδώ και στο εξής. Υπενθυμίζεται ότι για τις 13 Μαΐου έχει προγραμματιστεί η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα και η συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Και ενώ τις τελευταίες ημέρες έχουν υπάρξει αντιδράσεις στην άλλη πλευρά του Αιγαίου από την εξαγγελία του Έλληνα Πρωθυπουργού για δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε και με στελέχη του λιμενικού σώματος. Ήσυχα. Είμαι γενικά πιο ήσυχα. Ναι, είναι καλύτερα. Δεν είχαμε τίποτα. Και αυτό μας χαροποιεί. Θέλουμε ησυχία. Δεν θέλουμε να ταραχθεί. Κατά την επίσκεψή του στην Λέσβο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην παράδοση του οδικού άξονα Καλονής Ιγρίου, ενός έργου που υλοποιείται με ευρωπαϊκούς πόρους και μειώνει στο μισό τον χρόνο για την μετακίνηση ανάμεσα στις δύο περιοχές, βελτιώνοντας σημαντικά την προσβασιμότητα. Όπως σχολίασε, σπάει πια η απομόνωση της Μυτιλήνης και απεγκλωβίζονται αναπτυξιακές προοπτικές, ενώ πρόσθεσε ότι με το έργο αυτό επιτυγχάνεται και ο εθνικός στόχος για μείωση των θυμάτων από τροχαία. Τέλος, σε συνομιλία του με μαθητές, ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ το βράδυ της Πέμπτης. Έχουμε κάνει Ολυμπιακό εδώ στην παρέα. Σκίσαμε. Δεν έπαιξε καλά. Την επόμενη φορά.